Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί τώρα αυτή η επιλογή, που βεβαίως δεν είναι επιλογή μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί τώρα αυτή η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, ισχυρίζεστε ότι τα κάνετε όλα αυτά για να προστατεύσετε το περιβάλλον. Σας έπιασε αλήθεια ο πόνος για το περιβάλλον? Ποιον κοροϊδεύετε? Το περιβάλλον το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, και μην κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλό σας. Είναι το πρόσχημα. Και είναι το πρόσχημα ακριβώς γιατί ο καπιταλισμός κάνει πολέμους. Ο καπιταλισμός δολοφονεί λαούς. Ο καπιταλισμός ληστεύει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Το περιβάλλον θα σεβαστεί? Είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα? Έτσι λοιπόν, δεν είναι το περιβάλλον και η προστασία του, αυτό είναι πρόσχημα. Αλλά για να μην μείνουμε μόνο στα γενικά, να δούμε και τις αντιφάσεις και τον ανορθολογισμό των κυβερνητικών πολιτικών και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αλήθεια συμβαδίζει η προστασία του περιβάλλοντος με την καύση των απορριμμάτων? Είναι φιλική προς το περιβάλλον η καύση των απορριμμάτων? Είναι αλήθεια φιλική προς το περιβάλλον οι χωματερές για να θάβεται ο αμύαντος? Είναι αλήθεια φιλική προς το περιβάλλον και προστατεύει το περιβάλλον η αποψήλωση των ορεινών όγκων, των δασών, με την άναρχη χωροθέτηση των ολικών πάρκων? Είναι αλήθεια συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος η συστηματική, η επίμονη, η εγκληματική άρνηση όλων των κυβερνήσεων να πάρουν μέτρα ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας? Συμβαδίζουν όλα αυτά αλήθεια με το περιβάλλον? Εσείς που κόβεστε για το περιβάλλον, κάθε άλλο. Και εφόσον λοιπόν δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος, τι είναι τότε? Το ΚΚΕ το λέει καθαρά. Η επιλογή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο αποτελεί την διέξοδο για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, αφενός με για να μπορέσουν να επενδύσουν σε νέους τομείς κερδοφορίας. Έτσι ξεκίνησε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και διαμέσου της καταστροφής επενδυμένου κεφαλαίου σε δίκτυα, σε υποδομές, σε μέσα παραγωγής, σε εμπορεύματα συμβατικής τεχνολογίας, να μπορέσει να βρει κερδοφόρο διέξοδο το υπερσορευμένο κεφάλαιο. Αυτή είναι η ανάγκη την οποία σήμερα έρχεστε να νομοθετήσετε. Έτσι λοιπόν είναι η ανάγκη των πολυεθνικών και των μονοπωλιακών ομίλων. Και αυτό, κύριε εισηγητά της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι συνωμοσιολογία. Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, το είπε το πρωί. Βεβαίως, δεν είναι συνωμοσιολογία, είναι η απλή πραγματικότητα. Τρίτο ζήτημα. Μετάβαση δίκαιη, μιλάτε. Κλείνετε τη δικαιοσύνη σε όλες τις πτώσεις. Υπάρχει εμπειρία, αλήθεια? Βεβαίως, εμείς λέμε υπάρχει εμπειρία που απαντάει στο πόσο δίκαιη είναι η μετάβαση. Και η εμπειρία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αδιάψευστα στοιχεία. Πρώτον, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας. Οδήγησε εντατικοποίηση των εργαζόμενων. Οδήγησε ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις, σε εργολαβικούς και σε συμβασιούχους. Οδήγησε σε υποτυπώδη μέσα προστασίας της υγιεινής και της ασφαλιάς τους. Κύριε Υπουργέ, πόσους νεκρούς θρηνήσαμε εναερίτες που δουλεύαν σε εργολάβους τα τελευταία χρόνια? Νεκρούς εναερίτες που δουλεύανε σε εργολάβους τα τελευταία χρόνια. Να λοιπόν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης που όλες οι κυβερνήσεις υπηρετήσατε? Δεύτερον, ήταν ή όχι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών? Εκτοξεύθηκε ή όχι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στη χώρα μας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε απλησίαστα επίπεδα? Γι' αυτό είχαμε και τα φαινόμενα τα εκτεταμένα της ενεργειακής φτώχειας.
Τρίτον, ήταν ή όχι σε βάρος του εθνικού του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας μας? Βεβαίως. Αλήθεια, είναι ή δεν είναι ανορθολογισμός? Γιατί μιλάτε εσείς που το λέτε ότι είσαστε ορθολόγοι. Είναι ή δεν είναι ανορθολογισμός να υποκαταστάτε το λιγνίτη, ένα εγχώριο ορυκτό καύσιμο, με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο ορυκτό καύσιμο. Με αποτέλεσμα, αυτός είναι ο περιβόητος ενεργειακός σας σχεδιασμός. Σήμερα το ενεργειακό μείγμα να αποτελείται κατά 50% για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 50% από την καύση του φυσικού αερίου, από 30% περίπου από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά, από 10% από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά. Τα υδροηλεκτρικά τα συνυπολογίζεται με το λιγνίτη. Δεν είναι ανανεώσιμες πηγές? Αλλά δεν υπάρχουν και σχεδιασμοί για επενδύσεις και συμφέρον των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας? Και τέλος, από 10% από εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή το 60% των αναγκών της χώρας μας σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται από εισαγωγές. Είτε του ορυκτού καυσίμου, είτε του ηλεκτρικού ρεύματος. Να λοιπόν ο περιβόητος ενεργειακός σχεδιασμός. Και από εδώ προκύπτει το κύμα της ακρίβειας, που κατατρώει σήμερα τα λαϊκά νοικοκυριά, τους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες. Γιατί το κύμα της ακρίβειας δεν είναι ουρανοκατέβατο, ούτε είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι η απόρρεια της πολιτικής απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι η απόρρεια της εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου, παίζοντας και γεωπολιτικά παιχνίδια. Είναι η απόρρεια του χρηματιστήριου ενέργειας που διαμόρφωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ενοποιηθεί, για να συμμετέχει η χώρα μας στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα τέλη των ρήπων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμφωνία όλων των κυβερνήσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ακρίβειας που βιώνει σήμερα τα λαϊκά στρώματα. Δεύτερος ανορθολογισμός. Λέει και η κυβέρνηση και ο υπουργός το είπε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ότι ο λιγνίτης είναι ασύμφορος και είναι ζημιογόνος. Αλήθεια λέτε? Μιλάτε σοβαρά ότι είναι έτσι τα πράγματα? Ότι ο λιγνίτης είναι ασύμφορος και ζημιογόνος? Ποιος τον έχει καθεστήσει το λιγνίτη ασύμφορο και ζημιογόνο? Η επιβολή των δικαιωμάτων, των τελών δικαιωμάτων ρήπων. Δηλαδή είναι σαν να λέτε, όπως ισχυρίζεται κάποιος που σκότωσε τον πατέρα του και ζητάει την επίκαιρη από το δικαστήριο γιατί είναι ορφανός. Δηλαδή φορτώνεται το λιγνίτη με τέλη ρήπων και μετά λέτε είναι ακριβώς ο λιγνίτης και ασύμφορος. Και αυτά τα τέλη ρήπων δεν είναι ορκατόβατα. Κάποιοι τα επέβαλαν και τα επέβαλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτος ανορθολογισμός. Αλήθεια, η ΔΕΗ να πληρώνει τέλη ρήπων, γιατί είναι επιχείρηση που δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Η τσιμεντοβιομηχανία, αλήθεια, δεν είναι τέτοιου είδους επιχείρηση? Αυτές γιατί έχουν απαλλαχθεί οι τσιμεντοβιομηχανίες στη χώρα μέσα από τα τέλη ρήπων? Είναι ορθολογική επιλογή? Βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα? Όχι. Κανένα επιστημονικό δεδομένο δεν καλύπτει τον διαχωρισμό. Αντίθετα, τα συμφέροντα επέβαλαν να πληρώνει η ΔΕΗ τέλη ρήπη για να μετακυλίονται άμεσα στα λαϊκά στρώματα και ταυτόχρονα, αλλά και για να προχωρήσει η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκδράμουν τα αρπακτικά των ΑΠΕ και ταυτόχρονα απάλλαξε την τσιμεντοβιομηχανία από το να πληρώνει τέλη ρήπων. Ανορθολογισμός τέταρτος. Λέτε, μα η πορεία του λιγνίτη, λέει, δεν είναι τώρα λόγω της δίκαιης μετάβασης και της απολιγνητοποίησης. Αυτή η πορεία έχει ακολουθηθεί από το 2007 και μετά. Είναι συνεχώς μειωμένη συμμετοχή. Είναι φυσικό φαινόμενο? Μειώθηκε από μόνη τη συμμετοχή? Δεν είναι ζήτημα επιλογών, κυβερνητικών επιλογών όλων των κυβερνήσεων? Να μειώσουν την παραγωγή λιγνίτη για να επιδοτήσουν τις ΑΠΕ, για να υποκαταστήσουν το λιγνίτη με το φυσικό αέριο. Στη Μεγαλόπολη μόνο του έγινε ο σταθμός φυσικού αερίου. Δεν ήταν κυβερνητική επιλογή?
Δεν έγινε μόνος του. Έτσι λοιπόν είναι λογικό. Υποκαθιστέσατε το λιγνίδι με το φυσικό αέριο. Και λέτε τώρα ότι μειωνόταν η συμμετοχή του λιγνίδι στο ενεργειακό μείγμα. Μα εσείς το επιλέξατε. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν διαφορετική η πορεία του. Και έτσι λοιπόν επιβαρύνατε μέσα από αυτή τη συνείδητη επιλογή την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, φορτώνοντας του τα διάφορα τέλη, και από την άλλη μεριά τι κάνατε. Επιδοτήσατε γενναία, γενναιόδωρα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα αρπακτικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους. Ανορθολογισμός πέμπτος. Έχω χάσει και το μέτρο με τους ανορθολογισμούς σας. Λέτε, είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, «Α, είναι ασύμφορη, λέει, η χρήση νέας τεχνολογίας για περιορισμό των επιπτώσεων από τη χρήση του λιγνίτη, γιατί κοστίζει πολύ ακριβά». Σοβαρά μιλάτε. Είναι ασύμφορη. Ας βάλουμε κάτω τα τευτέρια λοιπόν να δούμε ποιο είναι το συμφέρον και ποιο είναι το ασύμφορο. Πείτε μας, και το έχουμε ρωτήσει επανειλημμένα και στη σημερινή κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, πόσα δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ έδωσαν οι κυβερνήσεις για κίνητρα στα διάφορα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχετε καταγράψει τα δεκάδες δις που δώσατε στα αρπακτικά της ενέργειας? Όχι. Έχετε καταγράψει τα δεκάδες δις που δώσατε για να επιδοτήσετε την τιμή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και αιωλικά? Πόσα δεκάδες δις είναι αυτά? Έχετε καταγράψει πόσα δεκάδες δις είναι τα λεφτά που πλήρωσαν τα λαϊκά στρώματα για τα διάφορα τέλη πάνω στο τιμολόγιο της ηλεκτρικής ενέργειας για να δίδονται στα αρπακτικά της ηλεκτρικής ενέργειας? Κάντε τη σούμα λοιπόν όλων αυτών των δεκάδων δις και των τριών κατηγοριών και έλατε να κουβεντιάσουμε ποιο είναι το συμφέρον και ποιο είναι το ασύμφορο. Έτσι γίνεται η συζήτηση. Και όχι με ανορθολογισμούς. Έτσι λοιπόν το σχέδιο απολιγνητοποίησης για δίκαιη μετάβαση είναι μια, θα το πω, μια εφιολογία, ένα εφιολόγημα. Επί της ουσίας η μετάβαση γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Χρηματοδοτείται τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, αλλά και αυτή την πορεία της απολιγνητοποίησης με 7,5 όπως λέτε δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα αρνηθούμε το νούμερο. Παρέχεται αυξημένα επενδυτικά κίνητρα κατά 15 έως 25%, δηλαδή 70% επιδότηση για όλα τα επενδυτικά σχέδια στις περιοχές υπό απολιγνητοποίηση, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ουσιαστικά τους δίνεται μια τζάμπα, μια δωρεάν επένδυση. Γιατί με τις υποτιμολογίες που γίνονται πολλές φορές, βάζουν και χρήματα στην τσέπη τους οι επενδυτές από τις επιδοτήσεις τις οποίες τους δίνεται. Και δεν φτάνεται μόνο στο ότι αυξάνεται στο 70% την επιδότηση μιας επένδυσης, προχωράτε σε νέες φοροαπαλλαγές για αυτές τις επενδύσεις, σε υπεραποσβέσεις, σε τεχνολογία ψηφιακή και σε τεχνολογία που συμβαδίζει με την κυκλική οικονομία. Επιδοτείτε και την εργασία. Και δεν είναι μόνο, όπως λέτε, η αυξημένη επιχορήγηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για αυτούς που θα δουλεύουν σε καθεστώς πλήρης απασχόλησης. Δεν κάνετε μόνο αυτό, αλλά φτάνει στο σημείο να δίνει και δωρεάν εργαζόμενους στους επενδυτές εκείνης της περιοχής. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Δωρεάν εργαζόμενους δεν δίνετε? Γιατί τι άλλο είναι η 100% επιδότηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους από 18-29 χρονών στο όνομα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας? Τζάμπα εργασία είναι, που βεβαίως δεν την πληρώνετε εσείς. Την πληρώνει ο υλικός σας από τη φορολογία του. Και προσφέρεται τζάμπα εργαζόμενους στους λεγόμενους επενδυτές. Παρέχεται ειδικά χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επίθετων. Έτσι λοιπόν είναι φανερό από όλα αυτά που ανέφερα πριν. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν ακριβώς οι κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν αυτά τα υπεργενεόδωρα κίνητρα που τους παρέχεται για να εκτοξεύσουν στην κυριολεξία τα κέρδη τους, στην κερδοφορία τους. Και το ποιος πληρώνει? Πληρώνει ο λαός.
Για τα λαϊκά στρώματα είναι αυτά που θα κληθούν να πληρώσουν όλες αυτές τις επιδοτήσεις και τις παροχές μέσα από τη φορολογία τους, τα διάφορα πακέτα. Χάνουν οι εργαζόμενοι. Βεβαίως θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Γιατί θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν ήταν κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Γιατί υπάρχει το εργασιακό καθεστώς το οποίο έχετε διαμορφώσει. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Ένα καθεστώς εργασιακής ζούγκλας έχετε διαμορφώσει. Αυτό είναι προς όφελος των εργαζόμενων ή όχι? Είναι σε βάρος των εργαζόμενων. Και βέβαια όλα αυτά θα παράγει μια πολύ ακριβή πράσινη ενέργεια για το λαό, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια. Και κύριε Υπουργέ, έχετε παρακολουθήσει, πιστεύω, τη συζήτηση η οποία αναπτύσσεται στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι σήμερα αυτό που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο είναι η πανάκριβα, τα πανάκριβα, την εκτόξευση των τιμών, των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Γιατί θα εκτοξευτούν οι τιμές των ολικών και των φωτοβολταϊκών? Γιατί ακριβώς υπάρχει μια τεράστια ζήτηση στο όνομα αυτής της πράσινης μετάβασης. Δεύτερον, γιατί όλα αυτά κατασκευάζονται μέσα από ρηχτά υλικά, σπάνιες γαίες, οι οποίες δεν είναι ανεξάντλητες, άρα εκτοξεύουν το κόστος. Κατασκευάζονται από όλα ορυχτά, τα οποία ακριβώς τιμολογούνται σε διεθνή χρηματιστήρια, σε παγκόσμια χρηματιστήρια. Άρα λοιπόν όλο αυτό οδηγεί σε εκτόξευση τιμής και των πάνελ και των φωτοβολταϊκών. Για να γίνουν αυτά, θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και για απαντήστε μας και σε ένα άλλο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Αλήθεια, πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι αυτή η υπερεξόρυξη των σπάνιων γεών και των ορυχτών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών? Προστατεύουν το περιβάλλον αυτά τα πράγματα? Ή πόσο φιλική με το περιβάλλον είναι που δεν ξέρετε ακόμη πώς θα διαχειριστείτε τα εκατομμύρια των τόνων που θα προκύψουν από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτες που θα έχει λήξει η περίοδος ζωής τους? Πού θα τα πάτε όλα αυτά? Τι θα τα κάνετε όλα αυτά τα απορρίμματα που θα έχει λήξει η περίοδος ζωής τους? Υπάρχει κάποια απάντηση φιλική προς το περιβάλλον? Γιατί κόφτεστε τόσο πολύ με το περιβάλλον? Συμπερασματικά λοιπόν, είναι μια ταξική επιλογή που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και στο όνομα αυτών των αναγκών θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και έτσι λοιπόν είναι άσφαιρη επί της ουσίας η αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων. Δεν λένε κιχ για τα κίνητρα, τα σκανδαλώδη κίνητρα, τα αντεργατικά κίνητρα που παρέχεται ως κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κουβέντα. Αντί να σας πιέζω να δώσετε παραπάνω κίνητρα. Και ΣΥΡΙΖΑ και κίνημα αλλαγής στους επενδυτές για να σιγουρευτούν και να διασφαλιστούν οι επενδύσεις. Και είναι άσφαιρη αντιπολίτευσή τους γιατί ακριβώς συμφωνούν με τη στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για την πράσινη μετάβαση. Και εσείς δεν σας κάνουν κριτική? Δεν κάνετε, λέει, εκτεταμένη διαβούλευση. Δηλαδή, να πείσετε τον κόσμο να αποδεχθούν αυτά τα επικίνδυνα σχέδια τα οποία έχετε. Δηλαδή, θέλουν να καταστήσουν το λαό, οι υπόλοιποι που σας κάνουν κριτική ότι δεν κάνετε διαβούλευση ανοιχτή και πλατιά, να τους μετατρέψουν συνένοχος στο έγκλημα το οποίο σχεδιάζεται σε βάρος του περιβάλλοντος και των αναγκών σας. Και αλήθεια, ποιοι κοροϊδεύουν ορισμένα κόμματα ότι θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια βάζοντας λαμπόγιαλα στις στέγες των σπιτιών? Ποιοι σοβαρά ισχυρίζονται αυτό το πράγμα? Ότι άμα βάλω λαμπόγιαλα στη στέγη του σπιτιού μου, φωτοβολταϊκό, θα αντιμετωπίσω τις ανάγκες σε ρεύμα και θα είμαι και βιώσιμο νοικοκυριό και θα αναβαθμιστεί η θέση μου ως λαϊκό νοικοκυριό? Δεν τρέπεστε που ισχυρίζεστε τέτοια πράγματα, ότι μέσω ενεργειακών κοινοτήτων θα υπάρξει ενεργειακή δημοκρατία σε ένα σύστημα το οποίο γεννάει αυταρχισμό, διώξεις και πολέμους? Απλώς όλα αυτά είναι άλοθη για να συγκαλύψετε τα καπιταλιστικά εγκλήματα. Και να συγκαλύψει τον ίδιο τον καπιταλισμό που καταστρέφει το περιβάλλον, που καταστρέφει την εργατική δύναμη, που καταστρέφει την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, η διέξοδος είναι η κοινωνικοποίηση του συνόλου των πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, του συνόλου των επιχειρήσεων, των δικτύων
και των μηχανημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η αξιοποίηση όλων των μορφών, χωρίς διάκριση από πού μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, επιστημονικός σχεδιασμός για το ποιο μείγμα θα αξιοποιηθεί από όλες αυτές τις πηγές, που να διασφαλίζει τι, πρώτον ενεργειακή επάρκεια στη χώρα μας, δεύτερον φτηνό ρεύμα για το λαό, τρίτον φτηνό ρεύμα για τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας μας και τέταρτον να δίνει και δυνατότητα και εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι λοιπόν μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να τα διασφαλίσει όλα αυτά. Συνεχτικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν επιμένουμε ότι μόνο ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση των λαών στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής μας. Γι' αυτό ακριβώς και καταψηφίζουμε συνολικά. Ευχαριστούμε. Χωρίς τη δεύτερη κουβέντα το νομοσχέδιο αυτό.